Στον Χήμαρο Κραυσίδωνα είχαν επικεντρώσει από νωρίς το πρωί τα συνεργεία των χειριστών εξκαπτικών μηχανημάτων και φορτηγών, προκειμένου να κρατηθεί ανοιχτή η κήτη και να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση των ορμητικών νερών, τα οποία κατέληγαν στον Χήμαρο από το Πήλιο. Το πιο δύσκολο σημείο ήταν η γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου το βάθος της κήτης έχει περιοριστεί σε μερικές δεκάδες εκατοστά μετά και τη θεομηνία της 5ης Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στη γέφυρα του ΟΣΕ εδώ στην οδό Παπαδιαμάντη. Η κατάσταση εδώ είναι οριακή. Η στάθμη των υδάτων έχει ανέβει επικίνδυνα. Υπάρχουν από τα ξημερώματα στο σημείο εξκαπτικά μηχανήματα και φορτηγά που προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτή τη δίωδο του Χήμαρου κάτω ακριβώς από την γέφυρα. Παιδιά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι υπάρχει από κάτω. Μπας και περάσει το νερό, αλλά αν φουσκώσει πολύ το ποτάμι, φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να μείνει η κήτη καθαρή, αλλά είναι πολύ χαμηλό το βάθος. Το ξέρω και εμείς αυτό λέμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τι ώρα είστε εδώ και μεταφέρετε φερτά? Από το πρωί, Από το πρωί έχουμε ξεκινήσει, σταματάμε το βράδυ. Δεν σταματάμε καθόλου. Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε και τα μηχανήματα μέσα στο ποτάμι. Δεν γίνεται. Μας έχει πιάσει βροχή σήμερα, είναι αδύνατο. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε με ψηλά. Ανάστατοι οι περίοικοι στο συγκεκριμένο σημείο παρακολουθούσαν την εξέλιξη της νεροποντής και έβλεπαν με αγωνία τη στάθμη των υδάτων μέσα στον Χήμαρο. Εδώ φαντάζομαι την προηγούμενη φορά πλημμύρισαν τα πάντα, έτσι? Τα πάντα, πάντα. Εδώ τώρα βλέπουμε πολύ νερό και η γέφυρα δεν είναι καθαρισμένη. Όχι, και δεν πάτησε κανένας από αυτή την πλευρά. Από εκεί καθαρίζονται. Από εδώ κανείς. Μα κανείς. Τώρα που έχουμε αυτή την πλημμύρα όμως τι θα γίνει τώρα, από πού θα περάσουν τα νερά? Δεν πιστεύω. Ξανά από εδώ. Μάλλον θα μπουν πάλι στα σπίτια μας. Σε άλλο σημείο του Κραυσίδωνα, στο ύψος του Μεταξουργείου, ειδικό μηχάνημα καθάριζε συνεχώς σημεία της κήτης, έτσι ώστε τα ορμητικά νερά να αραίουν προς τη θάλασσα. Παρά την νεροποντή, ένα ειδικό ερπιστηριοφόρο εξκαπτικό μηχάνημα είναι αυτή την ώρα μέσα στην κήτη του Χήμαρου Κραυσίδωνα, στο ύψος του Μεταξουργείου. Ο χειριστής του προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η κήτη θα μπορέσει να δεχθεί τα νερά που κατεβαίνουν αυτή την ώρα από το Πήλιο και θα καταλήγουν ομαλά προς τη θάλασσα. Ακριβώς απέναντι στην οδό Καραμπατζάκη, οι περίοικοι είχαν βγει στο δρόμο, καθώς ο κάθετος δρόμος, η οδός προσκόπωνα Ειδηνίου, πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Υπάρχουν ένα κεντρικό φρεάτιο, δύο δεξιά, δύο αριστερά και δεν δουλεύει κανένα. 20 μέρες δεν ήρθε κανένας να τα καθαρίσει. Πνιγόμαστε χωρίς βροχή. Έχει 50 πόντους νερό. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Και δεν υπάρχει βροχή. Γιατί πρέπει να γίνει? Κανένας δεν ασχολείται. Κοιτάξτε τι κάνουμε στο ποτάμι. Είχαν 20 μέρες που δεν κάναν τίποτα. Είχαν δύο φαγάνες σε όλο το μήκος. Θα έπρεπε να έχουν 10 εξκαφείς και 100 φορτικά. Οι υπόνομοι εδώ είναι βουλωμένοι, διότι την προηγούμενη φορά είχαμε φερτές ύλες πάρα πολύ και φράξανε τους υπονόμους. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Είναι κρίμα, θα έπρεπε να έχουν έρθει να έχουν καθαρίσει τους υπονόμους. Εμείς εδώ, δίπλα στην Καραμπατζάκη, μόνοι μας καθαρίσαμε κάποια πράγματα. Οι περίοικοι της οδού Καραμπατζάκη είχαν φτιάξει πρόχειρα οδοφράγματα για να προστατέψουν τα σπίτια τους από τον κίνδυνο νέας υπερχείλισης του Χήμαρου Κραυσίδωνα. Βάλαμε ακριβώς για το νερό, δεν το κάναμε για άλλη δουλειά, διότι την προηγούμενη φορά το είχαμε κάνει πάλι για να προστατευτούμε, διότι θα πλημμυρίζαμε τελείως τα σπίτια μέσα. Είχαμε βάλει προστατευτικό για το νερό, όπως βλέπετε, έρχεται από εδώ και κατεβαίνει προς τα κάτω. Στο ύψος της οδού αναλήψεως, η ροή των υδάτων μέσα στον Κραυσίδωνα ήταν ομαλή, παρότι το ύψος της κήτης έχει ανέβει μερικές δεκάδες εκατοστά από τις παρόχθειες οδούς Ζάχου και Καραμπατζάκη μετά την προηγούμενη θεομηνία που κατέβασε εκατομμύρια κυβικά μέτρα φερτών υλών. Βγήκαμε να δούμε σε ποια κατάσταση είναι το ποτάμι, γιατί φοβόμαστε μην ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα. Αυτό που βλέπετε εδώ τώρα σας ανησυχεί όμως, έτσι? Μας ανησυχεί και μας φοβίζει πολύ, γιατί το ύψος είναι. Τα χώματα δεν έχουν φύγει. Έχει περιοριστεί, έχει ανέβει πολύ η κήτη του Χήμαρου. Είναι λίγα εκατοστά από το δρόμο. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι λίγα εκατοστά και φοβόμαστε. Ας ελπίσουμε να μην κρατήσει πολύ, να μην έχει την ίδια ένταση, την προσευχή. Ίδια διάρκεια. Αυτό κάνουμε. Εμείς εδώ προσευχή κάνουμε. Βρισκόμαστε στη μεταλλική γέφυρα της οδού αναλήψεως πάνω από τον Κραυσίδωνα. Σε αυτό το σημείο, στην προηγούμενη πλημμύρα, ο Κραυσίδωνας υπερχείλισε και προκάλεσε τεράστια προβλήματα στα σπίτια που είναι γύρω από την περιοχή αυτή. Οι άνθρωποι που μένουν από την οδό Καραμπατζάκη και από την οδό Ζάχου είναι από το πρωί επιποδός. Τους ανησυχεί η εξέλιξη του φαινομένου και παρακολουθούν συνεχώς τη ροή των υδάτων μέσα στην κήτη του Χήμαρου. Η κήτη του Χήμαρου είναι γεμάτη μπάζα φερτά υλικά. Είναι, κάνανε κάποιες εργασίες, αλλά από εδώ βλέπω ακόμα έχει πολύ πράγμα. Έχει ανέβει πολύ ψηλά η κήτη. Έχει ανέβει, ναι, σίγουρα. Και τώρα τι θα γίνει με τον τρόπο που θα ρίξει, δεν ξέρουμε. Ανησυχούμε πολύ. Μέχρι αργά το μεσημέρι, η κατάσταση στον Κραυσίδωνα ήταν απολύτως ελεγχόμενη.